Το δικό του προσωπικό ταξίδι ανά τον κόσμο που διήρκησε 10 χρόνια μας συστήνει μέσα από το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Duality ο φωτογράφος Στέλιος Παπαρδέλας. Πρόκειται για μια διαδρομή του φωτογράφου που ξεκινάει να εξελίσσεται σε όλο τον πλανήτη και καταλήγει στον δικό του εσωτερικό κόσμο μέσα από ερωτήματα υπαρξιακά και μια συλλογή από αντανακλάσεις μέσα από τους φωτογραφιζόμενους και τη διαδικασία της φωτογράφησης. Είναι ένα φωτογραφικό βιβλίο το οποίο φτιάχτηκε, φωτογραφήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα σε 10 χρόνια. Στην ουσία είναι ένα, σε εισαγωγικά, πορτρέτο της ανθρωπότητας, ένα στιγμιότυπο των τελευταίων 10 ετών της ανθρωπότητας μέσα από τη δικιά μου οπτική γωνία σαν φωτογράφος. Εγώ στο βιβλίο αυτό επέλεξα να μην γράψω ούτε τοποθεσίες ούτε ιστορίες. Ήθελα να είναι καθαρά οπτικό και ο καθένας να βάλει τις δικές του εμπειρίες και να μεταφράσει τις εικόνες όπως θέλει. Οπότε σε μια παρουσίαση όπως σήμερα θα μιλήσουμε και για ιστορίες και για εικόνες, αλλά αυτός που θα πάρει το βιβλίο θα δει μια ιστορία μέσα από τη γλώσσα της φωτογραφίας και μόνο. Το duality απαρτίζεται από δύο ενότητες, το in touch και το out of touch, δύο οπτικές που αλληλοεπιδρούν, συγκρούονται αλλά και αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη. Το in touch είναι ένα ταξίδι το οποίο μέσα στο χώρο και στο χρόνο αλλά και στον εσωτερικό μου κόσμο, το οποίο ήταν αυθόρμητο, είχε μία ροή. Ήμουν και εγώ, αλλά και τα θέματα φωτογράφιζα σε μια σύνδεση. Και το out of touch είναι κάπως το αντίθετο από αυτό. Δηλαδή είναι το εκτός επαφής κομμάτι. Σε κάθε δισέλιδο του βιβλίου οι εικόνες συνιστούν δύο ιστορίες από διαφορετικά μέρη του κόσμου που μαζί συνθέτουν μία άλλη ιστορία και το σύνολο αυτών την ιστορία της κάθε ενότητας. Κοίταξε, όλες τις φωτογραφίες έχουν μία ιστορία. Μιλάμε για 10 χρόνια συνεχόμενου σχεδόν ταξιδιού. Οι εικόνες είναι όλες ανθρωποκεντρικές, υπάρχουν πολύ λίγα τοπία. Οπότε μιλάμε για μια συνθήκη που γνώρισα χιλιάδες ανθρώπους, βρέθηκαμε στα σπίτια τους, κοιμήθηκα στα σπίτια τους. Δεν είχα ούτε κινητά τηλέφωνα ούτε τίποτα. Οπότε όλο ήταν μια ροή και ένας αυθορμητισμός τεράστιος. Οι σκηνές είναι βασισμένες στη στιγμή. Από τη μία, το βιβλίο εξετάζει μια ζωή γεμάτη συνδέσεις, χαρά και ζωντάνια, όπου μέσα από την απλότητα της καθημερινής ζωής ξεπηδούν στιγμές υπερβατικές. Και από την άλλη, είναι μια σειρά φωτογραφιών περασμένες από το κόσκινο της τετράγωνης λογικής.